Ειρήνη, Ραφαέλα, πώς θα σας φωνάζουμε? Μπορείτε να με φωνάζετε Ειρήνη. Λίγο πιο πίσω, λίγο πιο μακρινή. Εκεί. Φοβόμουν να κοιταχτώ στον καθρέφτη και με τη βοήθεια του κινητού και τη φωτογραφική κάμερα με βοήθησε να δω τον εαυτό μου πώς πραγματικά είμαι. Α, τι ωραία που είμαι! Η μαμά μου με βοηθούσε από μικρή. Α, ίδια είναι. Κορίτσια, μαμά, θα έρθετε να βγάλουμε μια φωτογραφία. Όσο καλύτερη μπορώ και να φτιάξω την εμφάνισή μου, κάθε μέρα πηγαίνω για τρέξιμο, χορεύω. Γενικά δεν κάθομαι. Το δυνατό μου σημείο μες στην κουζίνα πιστεύω ότι είναι τα τηγάνια. Ναι. Και γενικά ό,τι έχει να κάνει με το κρεατικό. Δεν έχω ξαναδεί μωρό μου πιο ωραία. Θα το θέλα πολύ να κάνουμε παρέα. Δεν έχω ξαναδεί μωρό μου πιο ωραία. Θα το θέλα πολύ να κάνουμε παρέα. Μωρό, τη στιγμή που φανήκες μπροστά μου χτυπάει σε τρελή για σένα η καρδιά μου. Και όλα αυτά γιατί? Δεν έχω ξαναδεί μωρό μου πιο ωραία. Θα το θέλα πολύ να κάνουμε παρέα. Έλα, τραγουδάρα, μπράβο στο Πετρέλη. Τελικά με κοροϊδέψατε. Γιατί? Δεν τελείωσαν οι Καρντάσιανς, δεν τις είδατε. Είναι η καινούργια, μπράβο η κοπέλα, αυτή είναι η συνεχίστρια. Είναι η νικήτρια. Μπράβο. Ο χρόνος σας ξεκινάει τώρα. Τα γάτια που τα βάλαμε. Ναι. Δεν λειτουργεί το μάτι, παιδιά. Τι φτιάχνεις εδώ? Το κοτοπουλάκι. Το κοτοπουλάκι. Το κάψα. Έχω και κάνω την άλλη. Καλά, λοιπόν, να μην σε απασχολώ άλλο. Αφήνω το και εγώ να είστε. Τώρα συνειδητοποίησα ότι είχα τόση ώρα λάθος μάτι. Δεν ήξερα ότι το πιέζει για να το χαμηλώσει. Το ξέχασα. Δεν δοκίμασα καθόλου. Ζούνε οι κριτές. Το καμένο. Τώρα για το ρύζι έχω λίγες αμφιβολίες γιατί μου πέσε παραπάνω κάρι. Δεν ξέρω. Είναι ανάλογα το πώς. Αυτή τι πήγε. Το τρως. Το τρως, ναι. Ευχαριστώ. Γευστικά, με το κάρι. Δεν σου το τρώω. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, παιδί. Δεν πέρασε. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι αδικήθηκα. Αδικία, κορίτσι μου. Με στεναχωρεί ότι δεν κατάλαβαν οι κριτές ότι... Ποιο, παιδί μου? Δεν μπορούσα να καταλάβω το μάτι και το βρήκα τελευταία στιγμή και... δεν είχα την υποστήριξή τους. Έλα, μωρέ. 200 suena ra. Scooby-Doo papa. Μουμουμουμ, κάτσε, σερακόστρα, άρα. Τέτοιοι στίχοι δεν γράφονται. Στιχάρες, ρε φίλε. Αυτό πώς θα θυμάται ο ερμηνευτής, δεν είναι εύκολο. Σερακόστρα, σερακόστρα. Δεν ξέρω. Στεναχωρήθηκα. Αλήθεια, στεναχωρήθηκα. Γιατί αυτή πήγε χαρούμενη. Και εμείς τι θα έχουμε να παίζουμε. Όχι, είναι κρίμα. Κρίμα. Πού έπρεπε να πάει αυτή? Big Brother. Πώς, Next Top Model. Bachelor. Θα κέρδιζε. Με διαφορά. Γιατί δεν πήγε στο Big Brother? Το 2, γιατί βιάστηκε. Να πάει. Να, Στέλιο, γιατί. Δεν έχουμε, στο Sky δεν έχουμε θέματα τέτοια. Παίρνουμε και από ο παπάς. Πώς άφησε το μικρόφωνο και έπιασε το καβούρι. Μπράβο. Να πάει η κοπέλα. Να βοηθήσω. Αμαρτία, έκλαιγε. Έκλαιγε. Όταν έτσι κοιμάσαι στο κρεβάτι, θέλει το ύφασμα να είναι μαλακό και να σα πω και ένα μυστικό. Εγώ που κοιμάμαι στο καναπέ. Εσύ θα κοιμηθείς στο σπιτάκι του σκύλου σε λίγο, μην μιλάς. Φύγε, ωραία, όπως είσαι. Μαγειρεύουμε 6-6.30. Εκεί. 7 παρά 5. Και σκεπάζουμε. Σε δείχνει η κάμερα του. Εντάξει, συγγνώμη. Φτιάξω το αγάπη μου, για όνομα του Θεού. Γιατί είναι όνομα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, εντάξει, και δεν έχει τόσο κρύο εδώ μέσα. Ζηλεύει τον ντεκολτέ, ρε παιδί. Τον ντεκολτέ, αγάπη μου. Ζηλεύω, μου βγήκε το μάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, βοήθεια. Έτσι δεν μου έχει φερθεί γυναίκα. Την άλλη εβδομάδα. Να ακούω στον καιρό, βρε, που δεν σου έχει φερθεί γυναίκα σου που γυρνά από ταξίδια και σου έχω ζεστό μπάνιο. Έχουμε την φιναλίστ του Big Brother. Αγόρι μου,
γλυκό, πούντο. Εντάξει, δεν έχει νόημα. Άμα είναι να μιλάω και να πετάξει για να σου λέω. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, θυμάσαι ότι χθε τα μισά θέματα τα κόψαμε επειδή μιλούσε πολύ. Λοιπόν, έχουμε τη φιναλίστ του Big Brother, τη Σοφία Δανέζη. Θα μα μιλήσει για τη σχέση τη φιλική με τον Δημήτρη και Χαγιά. Θα μα μιλήσει για τη σχέση τη με τον και Χαγιά. Τι έχει γίνει, ξέρω. Άρα με λίγα λόγια, λε όλα αυτά που είπαν καλύτερα. Δεν έχει νόημα να τα λέω. Δεν έχει νόημα. Πάνω κάτω στην καρέκλα. Δεν έχει νόημα. Είσαι το σαράκι που μου τρώει μέρα με τη μέρα τη ψυχή και η νικοτίνη από το τσιγάρο που μου καταστρέφει τη ζωή. Είσαι το σαράκι που μου τρώει μέρα με τη μέρα τη ψυχή και η νικοτίνη από το τσιγάρο που μου καταστρέφει τη ζωή. Μπράβο στο Γιάννη, τον Πάριο. Και με μήνυμα να μην σε καταστρέφει. Δεν έπιασε αυτό, είχα υπολογίσει πιο γέλιο. Νόμιζα, όπως το άκουσα στο μυαλό μου, λέω, θα έχει πλάκα αυτό. Α, κάτι άλλο, Αντελίνα. Που πάντα πιάνει. Δεν γίνεται. Ναι, αλλά να σου πω, δεν μπορώ, Στέλιο. Τριαντάφυλλος. Δεν γίνεται, γιατί δεν τα ήξερε κι αυτός που είπε ναι. Αφού με τη γυναίκα του είπανε. Μα δεν, η γυναίκα απλά έκανε μια επανάληψη. Τα είπε και τα είπε αυτή που τα τραβάει στο τέλος και τα φέρνει. Ο άλλος τα είπε μπάκατα μπάκατα. Σου λέει κάτσε να αυτοφάμε το χρόνο. Όχι, δεν. Πρέπει να μιλήσω με το Χάρη. Πρέπει να μιλήσω με το Χάρη. Θα μιλήσω με το κανάλι αρχικά. Χωρίς λόγο. Πάρτε με να μιλήσουμε για το Χάρη. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου πάλι στην κόκκινη ομάδα και ειδικότερα στο Τριαντάφυλλο. Σήμερα ήταν εκπληκτικός. Έκανε 2-2. Επειδή ανέβηκε στο τραπεζάκι, χαλούσε όλο. Ο Τριαντάφυλλος έκανε σεμινάριο, ήταν πάρα πολύ καλός. Κουραστικός. Όσον αφορά τον αγώνα της προσωπικής ασυλίας μας, ναι. Και ο Τζέιμς απλά παράτησε τον αγώνα. Μπράβο, μπράβο. Για μένα αυτό δείχνει είναι. Σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που δημιούργησε μια ομάδα. Θεωρώ ότι ένας αρχηγός είναι αρχηγός όταν υπηρετεί την ομάδα, όταν γίνεται υπηρέτης της και αυτό που άκουσα ειλικρινά με συγκίνησε πάρα πολύ και δεν ξέρω, δεν έχω λόγια. Αποκλείεται. Είναι από τις λίγες φορές που έχω μείνει άφωνος, συνήθως πάντα έχω κάτι να πω. Πάντα είναι κάτι. Πολύ σπουδαία κίνηση σπουδαία αυτή, κίνηση. Κάνει έναν σπουδαίο αρχηγό. Ένα σπουδαίο αρχηγό. Αυτό το περκλήτωση ώρα και λίγο και εγώ. Έχω μείνει. Έτσι δεν έχει μιλήσει ποτέ. Για κανένα εδώ πέρα από τους παίχτες και μιλάει πάντα για την απέναντι ομάδα. Για κάτι παιδιά από εδώ σήμερα. Δεν είπε κάτι για την ομάδα. Εγώ άκουσα, λέει για εσάς μόνο. Για εσάς έλεγε. Δεν ξέρω, κάτι καταλαβαίνω λάθος, Γιωργάκη. Δεν ξέρω, Γιώργο μου. Μα δεν είπε κάτι ο άνθρωπος. Οι δύο πράγματα είπε. Βαλέρια μου, εντάξει. Βαλέρια, εντάξει, μάλλον δεν ξέρει. Εσείς με την φλόγα, εγώ στο πα. Πως το τέλος θα καείς. Εσείς με την φλόγα, την πλειώρα. Είναι αυτή τη στιγμή, Στέλιο, που βγαίνω από την μία ιδιότητα και μπαίνω στην άλλη. Θα σου μιλήσω σαν τηλεθεατής. Ναι, είναι πολύ εκνευριστική η μπλε. Είναι κρίμα δηλαδή, γιατί λέγανε και κάτι χαζά, ότι και καλά ξέρουμε πώς πρέπει να χάνουμε. Δεν ξέρουν καθόλου να χάνουν οι άνθρωποι, τους καταλαβαίνω γιατί ήταν ασταμάτητο το σερί. Αλλά χθες δηλαδή δείξαν πραγματικά. Ο παπάς με εκνεύρισε πάρα πολύ. Πάρα πολύ με εκνεύρισε ο παπάς. Γιατί στο με εκνεύρισε, Χριστίνα, τι άντε πάλι. Με εκνεύρισε. Άντε πάλι, λέει η άλλη. Αφού το παρακολουθώ. Μα με εκνεύρισε πολύ γιατί ήτανε. Ο παίζανε οι κόκκινοι και κάθε φορά που πετούσε έκανε. Για να τους τρομάζει. Είναι αυτό πολύ ωραίο. Ξέρεις να χάνεις. Και στο δίκιο είχε. Άκου τώρα, ο Τριαντάφυλλος. Συμφώνησε. Ξέρω γιατί. Στην αρχή μετά πάλι με εκνεύρισε. Αλλά ενώ όντως, δηλαδή και ο Περικλής. Δεν έχω να πω κάτι. Θαυμάζω. Ο ηγέτης δεν είναι για να κάνει ένα βήμα πίσω, παιδιά. Πού έχει ακουστεί αυτό. Αυτός δίνει τον τόνο. Ο άλλος, ο Τζέιμς, έχασε για να μην αναγκαστεί να ψηφίσει ένα κολλητό του. Και έξαλλος. Δεν ξαναβλέπω reality. Δεν ξαναβγαίνω. Δίνω τον τόνο. Ανθίσα Λαγκούδη. Αυτός είναι ο τόνος. Ακόμα και σήμερα, εγώ, ο τρόπος που συμπεριφέρθηκαν στην τελευταία στην παίχτριά τους, στην Ασημίνα, τι σε νοιάζει. Με έχεις τα κόκκινα ακόμα. Δεν πάμε στο παιχνίδι αυτή τη φορά για να κερδίσουμε απλά τους κόκκινους. Αλλά πάμε χάσατε. Για να δώσουμε ένα μήνυμα στον τρόπο που συμπεριφερθήκανε. Μπράβο. Στην Ασημίνα. Ναι. Να τους αποδείξουμε ότι η ανθρωπιά είναι πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Άρα το κρατάω μανιάτικο. Μανιάτικο. Και πάμε να κερδίσουμε. Ωραίο να το μανιάτικο. Ανθρωπιά. Μανιάτικο. Σε αυτό το νησί. Οι πιθανότητες να κερδίσουν είναι γύρω στο 15%. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα είναι πολύ αγαπημένα τα παιδιά. Τους άξιζε η νίκη. Μπράβο τους. Συγχαρητήρια. Με εξέπληξε η Ανθή
υπήρχαν κάποιοι παίχτες από την ομάδα της που την παροτρύναν να σταματήσει με τον τρόπο τους. Αλλά εκείνη δεν το βάζει κάτω. Σήμερα εγώ τιμά την παρουσία μου εδώ. Ποια τιμά την παρουσία μου. Μπράβο και συγχαρητήρια που κερδίσατε. Δεν σε ένα μπράβο και ρίχνεις όμως λαδάκι, ρε φίλε. Λαδάκι εκεί δίκαια. Ρε πρώην αδελφέ, ρίχνεις λαδάκι στη φωτιά. Ρε πες μου Αλέξη, ποιος είσαι ρε τελικά. Ποιος είμαι. Ποιος είσαι αγόρι μου και τα ξέρεις όλα. Ποιος είσαι ρε. Το πα στον παπά, αμάρτησα, αμάρτησα, έγινε ζημιά. Αμάρτησα, αμάρτησα, κόλασε εσύ. Κι αμάρτησα, κι αμάρτησα, το πα στον παπά, για άφεση δεν ακούσα. Μπράβο στο Λευτέρη. Εμένα με εκνεύρισε πάρα πολύ. Και αυτό που γίνεται, αλλά και αυτό που είδα. Με εκνεύρισε πάρα πολύ η συμπεριφορά του παπά. Γενικά θυμάστε που σας το είχα πει, αν μου δίνετε προσοχή. Μπράβο. Που είχα πει ότι. Στο στόμα θέλω να με κοιτάς αυτά, που λέω και αυτά που σκέφτομαι. Αλλά ρε. Έχει σημασία γιατί με το που άλλαξε ομάδα, πώς άλλαξε η Ασημίνα και δεν κέρδιζε μετά, ήταν μια κακή παίκτρια, ήταν πολύ καλή παίκτρια. Αυτό άλλαξε ομάδα και ξαφνικά θέλει να μιλήσει για τα ιδεώδη. Δεν ξέρουμε τι παθαίνουν και αυτοί τρώνε. Έχω πάρα πολλά νεύρα. Το κόβω, Αγγελική. Το Survivor. Θα το κόψω. Δεν μου δημιουργεί. Άμα πάω να κάνω τώρα εξετάσεις, θα έχω χοληστερίνη. Δεν θα βλέπω τίποτα. Θα κάτσω στην ησυχία μου. Να είμαι από βραδύς, ρε Στέλιο. Το κόψα. Έχουμε, ακούστε λίγο, λουλούδια φθηνά και για εσάς τους κυρίους, όλους μας τους κυρίους που μπορεί να ψάχνουν να βρουν τι, πώς και τα λοιπά, ορίστε λοιπόν. Τα οποία μπορείτε να τα προσωποποιήσετε γράφοντας τα αρχικά σας εδώ, κρατάνε 3-4 χρόνια, τα κόκκινα είναι πολύ ωραία, εκτός αν είστε του μαύρου, αυτό και στο μπάνιο είναι ωραίο να το έχεις, του μαύρου, αυτό και στο μπάνιο είναι ωραίο να το έχεις, Δεν κατάλαβα. Ένας, περίμενε, ωραία, ένας, θα μου πεις εσύ. Ναι. Α, δεν κάνεις τίποτα τώρα. Μπράβο. Έγινε το φαΐ. Α, είναι στα χέρια, δεν την νοιάζει, μπορεί να μιλήσει. Μίλα. 25 πρώτου. Έγινε αυτή η διαφήμιση των λουλουδιών που, με το ΚΚ. Ναι. Στου Σκούκο. Ναι. Και 27, μετά. Δύο μέρες μετά, στη το πήγε Σκορδά. Και είχε τα ίδια. Άρα εγώ άμα πάρω τα λούδια αυτά θα είναι κρατερός Κατερίνα. Ναι. Α, δεν το κατάλαβα. Ωραίο, πολύ περιορισμένο γιατί και το κρατερός δεν το βρίσκεις. Κατερίνες είναι πολλές. Εγώ δεν έχω καταλάβει το απόσπασμα ακόμα. Μην προσπαθείτε όμως, σχολίασα τόσα. Μπράβο Φέη μου λέει. Να. Την Ελίζαμπεθ την είδατε στο Μουσινά. Εννοείται. Είδα λίγο ένα μικρό απόσπασμα στο Instagram που ανέβασαν. Έχει έναν τρόπο δικό της, είναι αγωνιστική. Ένα μικρονιάτικο αέρα. Δεύτερη σερή νύχη των κόκκινων. Την ξέρεις. Πολύ καλά. Εσύ τι είπες να πάει. Στην Ελίζαμπεθ. Και στην Ελίζαμπεθ είδες. Μάθατε το Survivor. Αλήθεια. Εσύ το παίζεις, αλλά εγώ έχω στείλει το Survivor μέσα. Αυτό βλέπω. Με βλέπω για ΟΑΕΔ, Γιώργο. Τρώγαμε την τελευταία μέρα πριν κλείσουμε τα μαγαζιά. Τρώγαμε μαζί σε ένα μαγαζί με παρέα μεγάλη, σε ένα μαγαζί στην Κλειφάδα. Τι φορά είναι, Γιώργος, ναι. Τι γίνεται, ρε Γιώργο, εγώ στη Βούλα. Μην άλλη τι νοιάζει. Νύχτε στην εικόνο με την Πανσέλιο μαζί. Νύχτε για έρωτα κι όνειρα μέχρι το πρωί. Νύχτε στην εικόνο με την Πανσέλιο μαζί. Νύχτε για έρωτα κι όνειρα μέχρι το πρωί. Άρα ρε παιδιά, συγγνώμη. Καταλαβαίνω ότι κάτι άλλο θέλετε να σχολιάσω, το άκουσα αρχικά. Δεύτερη σερή νίκη των κόκκινων. Τι? Εγώ το σούπερ διάβασα. Έτσι έλεγε. Σπόιλερ, λέει. Σπόιλερ. Σου λέει. Δεν μ' αρέσει να τα ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, ας μιλήσουμε για το θέμα που θέλατε. Ο Γιώργος έστειλε την Elizabeth στο Survivor. Ποιους άλλους έχει στείλει? Άλλους. Μόνο δύο, είναι πολλοί παίκτες. Εγώ πιστεύω ότι και τώρα δουλεύει αυτή ο Μπόγδανο, Μπόγδανος. Μπράβο. Ήταν έτσι απλά και χωρίς λόγο. Δεν τον ξέρει, δεν τον έστειλε ο Γιώργος. Ούτε την άλλη την κοπέλα, την instructors. Πιλάτες instructors. Μπορεί. Μπορεί.
Να μάθουμε. Μπράβο στον Γιώργο που δουλεύει στο κανάλι, για το κανάλι που. Πολύ ωραίο. Κρατάει μια επαφή. Μπράβο. Χρήστος και Τάσος Ντούβλης. Είναι μαζί μας. Κορυφαίοι αστρολόγοι. Ο Φεβρουάριος είναι δύσκολος για τα ερωτικά. Γιατί, για μένα είναι μόνιμα, μη μου τα λες. Κάποια ζώδια όμως τα ευνοεί πάρα πολύ. Μπορεί να έχουμε και σοβαρές δεσμεύσεις το Φεβρουάριο. Ελπίζω να είναι και ο Ταύρος, κύριε Ντούβλη, μέσα σε αυτά. Να έχουμε σοβαρές δεσμεύσεις. Οι ελεύθεροι ευνοείστε για σοβαρές σχέσεις. Αν και θα θέλατε να ερωτευτείτε, επικρατεί η λογική, άρα χωρίς ρομαντισμό. Επειδή είναι ο στεφός μου κρυός και με ενδιαφέρει. Δοκιμασμένες σχέσεις ευωδώνονται. Δηλαδή ότι οι σχέσεις κρατάνε. Αν έχει δοκιμαστεί, πάει καλά. Ωραία. Να έχει διανύσει μερικές. Δύο χρόνια. Εντάξει. Παρά είναι. Το παρατράβηξες, Κατερίνα. Όσοι είμαστε σε σχέση, Ταύρη. Όσοι είσαι σε σχέση, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή η κατάσταση. Έτσι. Αλλά θέλετε να λειτουργήσετε, αν δεν το έχετε καταλάβει, κάπως αντισυμβατικά, κάπως επαναστατικά, κάπως αναρχοαυτόνομα. Ιδανικά, κύριε Ντούβλη, θέλω να τα σπάσω όλα και να φύγω. Καλά. Μπράβο στη Δέσποινα, ωραίο τραγούδι. Αυτή γιατί δεν πήγε να κάνει ραντεβού και τους έφερε στο πλατό της να ρωτάει τα προσωπικά. Μα ρωτούσε μόνο για αυτήν. Είπαν και τα άλλα ζώδια, φαντάζομαι. Ναι, αλλά εννοώ. Για ποιο λόγο. Γιατί δεν έκλεισε ραντεβού να πάει επιτόπου του κυρίου Ντούβλη και του νερού. Τι να πω. Άρα αυτή παντρεύεται. Έστειλε το μήνυμα αρχικά. Ενεξελίξει. Και τώρα θέλει να τα σπάσει όλα. Δεν θα γίνει πρόταση τώρα. Όσο δεν τα σπάσει, φοβάται και ο κρυό. Δεν θέλει και πολύ. Αφού γίνει πρόταση, μετά θα τα σπάσει όλα έτσι και χαλάλ. Και εμείς με το καλό, με το καλό. Μπράβο, μπράβο. Και να δούμε τι κάνουν σήμερα τα αγόρια του Παρόβλεπου. Συγκεκριμένα όμως εδώ δίπλα μου έβαλα το γείτονα. Ναι, το συμπαραστάκτη μου. Ναι, είχαμε σοβαρή σχέση. Ήμασταν αραβωνιασμένοι, συζούσαμε, ναι. Τι είχες κάνει, είχες αραβωνιαστεί. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Εσείς είχατε συμμετέχει πουθενά πριν και εσύ μου φαίνεται ασχολείσαι με τις φωτογραφίσεις, έτσι. Αυτή είναι η κυρία δουλειά σου τώρα. Όχι, κυρία. Καμία σχέση. Εμένα... Δεν φοβάται, ρε παιδί μου, τι θα γίνει στην, δηλαδή, στην επόμενη ζωή. Βλέπει, δηλαδή βλέπει μακριά, ναι. Βλέπει... Έχει πολύ διέστηση. Μακρόν. Απόσταση. Ναι. Πώς, Νίκο μου. Α, προπρόθεσμα. Όχι, είναι πολύ ωραίο, το άκουγα δύο φορές. Αλλά ξεχνάω, προπρόθεσμα το έβαλες. Άρα υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος πάνω που είναι σαν αυτήν. Και τη διορθώνει. Μα είναι ακριβώς το ίδιο. Η δική μας Αγγελική. Η δικιά μας δεν βοηθάει. Χάρηκε. Είναι στην παραστάκτρια, αλλά μέχρι εκεί. Ρε, τι ωραία η ελληνική που βγαίνει από εκεί, η γλώσσα. Τι ωραία με τα πεις. Παιδιά, όλα αλλάζουν πια. Γιατί στην παραστάκτη, πιο ωραίο. Το σωστό ποιο είναι, συμπαραστάτη. Πώ θα ξεχάσουμε. Κάπω δεν με ακούγεται λάθο. Το ακούω να το πω. Το προπρόθεσμα είναι τέλειο. Γιατί είναι πριν. Influences. Ούτε αυτή δεν τη πήγε. Influencer. Influencer είμαστε όλοι με κάποιο τρόπο σε αυτή τη φάση. Μπράβο, γογουλίνη μου, όμορφο. Πολύ δυνατή. Α, break. Είναι η ώρα που τη σηκώνουμε για να μην ανοίξουν. Ωραία. Πηγαίνετε για τη βόλτα σα και η κυρία με το σκυλάκι. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε εδώ με χρυσή τηλεόραση. Μπράβο, πολύ ωραίο. Έτοιμοι! Έχω να δώσω κι εγώ, πιστεύω, κάποια πράγματα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πού έχει πάγο. Συγγνώμη.
Γιατί σκόνη το χέρι, το βγάλουμε τη σέντρα. Μικρή. Θα μπορούσα να έχω ένα άλλο. Για πες μας και με τι ασχολείσαι, Πόπη. Τι έχει αυτό, ξύνησε. Είναι... γδαρμένο. Ωραίος. Με τη μαγειρική ποια είναι η σχέση σου. Ωραία. Το ρωτάνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν μπορώ, τώρα θέλω να βγάλω ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και όσο μου μιλάς, χάνω χρόνο. Έλα, ρώτησέ μου. Με αγχώνει το γεγονός να απαντάω σύγχρονα ενώ θέλω να κάνω μια τέλεια συνταγή. Πώς δυναμώνει ο φούρνος στο τέρμα. Μπορούμε να το πάμε στο τέρμα. Τώρα είσαι σε καλύτερο. Όχι. Εννοεί την εκπομπή, είναι σε λάθος εκπομπή. Καθόλου. Δεν το έχω δοκιμάσει. Δεν είναι. Ακόμα για να σου πω. Πού να το ξέρω. Δεν μπορώ να σου απαντάω. Θα σου απαντάω μονολεκτικά γιατί μαγειρεύω. Κατάλαβες τι εννοώ. Μαγειρεύεις την τηλεόραση. Όπως το απαντάω στη γυναίκα μου. Você que pula, pula, só vai ter uma regra. Se eu pegar não dura, o Zack não se apega. Vou te deixar maluca, já tô na mente dela. Se você tá no pique, o Zack vai te pegar. Πάρα πολύ ωραίο, Στέλιο. Το παιδί δεν μπορούσε να πάει στο Masterchef. Πέρασε. Α, έχει απάντηση αμέσως. Δεν είστε επόμενο. Απλά εννοώ, πρέπει να καταλάβουν ότι πάνε εκεί πέρα. Γίνεται ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Δεν τους νοιάζει το φαγητό. Τους νοιάζει το φαγητό. Τους νοιάζει. Αλλά εννοώ ότι ουσιαστικά πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα. Ναι. Καημένος, θα μπορούσε. Στεναχωρήθηκα. Χαλάστηκα άσχημα, δεν μπορώ. Ταυτίστηκα και κάπως νοιάζεμαι. Και εγώ δεν θέλω να μιλάς τέλειο όταν κάνω χρυσή τηλεόραση, αποσυντονίζομαι. Τι δεν πήγε καλά. Δεν πρόλαβα να το δοκιμάσω. Δεν μου βγήκε η μαρμελάδα. Ευχαριστώ. Α, άσχημη συμπεριφορά. Λέω. Λέω. Πρώτα είχα το τσέτα μου μόνο. Ευχαριστώ. Άκου, Νίκο, δεν έχω βρει κάποιο καλό στοιχείο σε αυτό που δοκίμασα. Πολλά πράγματα πήγαν στραβά στο πιάτο σου. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και λίγο επιλογή σου. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου άρεσε καθόλου το ότι μίλησες στους δημοσιογράφους, όχι με τόσο ευγένεια. Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες μέχρι εδώ και του χρόνου. Όνειρα, 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 πολλά. Μην κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει. Είσαι γυαλί που έσπασε και δεν κολλάει. Και με ένα μήνυμα μου λες όλα τελειώνουν. Τέτοιες αγάπες δεν μπορούν να επιβιώνουν. Μην κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει. Είσαι γυαλί που έσπασε και δεν κολλάει. Στο είχα πει πως δεν αργεί θα δει. Να μπράβο, είναι η Κιλένα, τι κάνει η Κιλένα, ρε. Τώρα, εντάξει. Εγώ στεναχωρήθηκα με το παιδί αυτό και στεναχωρήθηκα που έκλαιγε μετά, γιατί στεναχωρήθηκε κι αυτός. Όταν κλαίτε, εσείς δεν στεναχωριέμαι, γιατί σας προκαλώ. Όχι, εσύ δεν κλαίς, δεν έχεις συνέστημα για να κλάψεις. Μη στεναχωριέσαι, Ξανθούλα. Αυτό αφορά τους ανθρώπους, όχι ανθρωποειδή. Ναι, που δεν την νοιάζει τίποτα. Το χάρη και έβαλε το φως μας, χάρη, ο άνθρωπος κοντζά μαντράχαλος έκλαιγε. Γιατί στους δημοσιογράφους μίλησε άσχημα από αυτό που είδα. Εγώ το απόσπασμα που είδα δεν θεώρησα ότι μίλησε άσχημα. Ήτανε σε μία ένταση, πήγε ο άνθρωπος, δηλαδή όταν τους λένε είναι το πιάτο της ζωής σας, σου λέει ο άλλος, ρε φίλε, είναι το πιάτο της ζωής μου, πρέπει να το κάνω τέλεια. Και άμα δεν το ξέρει, να μπορέσει να απαντήσει ταυτόχρονα. Δεν ήξερε το μάτι, πού ήταν, τα τυγάλια κάναν λάθος θόρυβο. Ω, να ξαναπάει, να ξαναπάει. Δώσ' της κι άλλη ευκαιρία. Τι ανεκδοτάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Παιδιά, είναι ολόιδια, είναι σοκαριστικό. Παιδιά, μας έχει στοιχειώσει τα παιδικά μας χρόνια. Γυρίζαμε από το σχολείο, έκανα τον καρουζέλ και μετά τα λένε, πώς τα λένε, Μαρία Λαντελμάριο. Και Πάολα Παολίνα. Και τη Μιλάγκρο στην Αντίθεση. Όχι, δεν ήταν αυτή. Εγώ ευτυχώ ήμουν τη γενιά του Τόλμη και έχετε χάσει. Α, έχουμε δει και Τόλμη και γοητεία, η γιαγιά μου. Τρα
Τραγουδάρα θέλω. Δεν γράφονται τέτοια. Τι γίνεται με την Ιλιάνα Pop-up. Όχι. Pop-up. Να το. Πώς το έχει. Α, ωραίο. Πήγε και ήρθε. Το πρώτο ήταν για την Αταλία, το άλλο ήταν για την Αφροδίτη. Τόλμη γοητεία. Μα και εμείς κάποιοι. Εννοώ. Βλέπαμε. Αν δεν. Πόσο είσαι εσύ. Ούτε εσύ λες την ηλικία σου. Άκου. Πόσο. Δεν το φαίνεται. Πήγες τόσο. Άπαπα. Μπράβο, ρε Στέλιο. Δηλαδή κι εγώ σε 30 χρόνια έτσι θα είμαι. Τι ωραία. Μπράβο. Είσαι το πρότυπό μου, Στέλιο. Αυτό είναι το. Αυτό το. Δεν αλλάζει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε εδώ. Κι εγώ. Γιατί εγώ γνωρίζω πόσο έψαξα. Δεν εμφανίζεστε πολύ συχνά. Οπότε. Παιδιά! Χάσαμε το floor manager, κύριε Νικολάου. Παιδιά, συγγνώμη, κύριε Νικολάου. Μάλλον σας θαυμάζει πολύ. Παιδιά, δεν πάει καλά. Έπεσε. Παιδιά, έπεσε πάλι. Τι σου κάνει. Ρε Στέλιο. 60 εκατοστά άνθρωπος. Πώς πέφτεις συχνά. Όχι, ήταν ωραίο και έφερα. Να σου πω. Ναι, αλλά εδώ... Ποια, δεν της δίνω σημασία. Το έχω κλείσει το κόστο. Πιστεύετε που μιλάει, το έχω κλείσει. Γιατί πας και πέφτεις κι αλλού. Έκανα ένα λάθος. Εδώ είχες πέσει, τι ωραία. Την κάψαμε τώρα. Πρέπει τώρα να ξαναπέσει χειρότερα εδώ. Προσπάθησε να τον βάζουμε από ψηλά, να πηγαίνει. Θα δούμε, το σπάρουμε καινούριο. Μην είσαι βλάκα. Σκάιρε, σκάιρε! Σε κάνουμε χήμαν. Πώς έπεσες. Έπεσε ένα. Αυτό από το. Εκεί στο πάμε, Δανάη, τι σκαμπό έχουν με αυτό πίσω. Κάτι μικρά λέει κιόλας. Με ένα πύρο. Από πύρο έπεσες. Πολύ, μπράβο. Έπεσε από πύρο, γνωστό floor manager. Αλλά σώθηκε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ήσουν υπέροχη και καταρχάς θέλω να κάνω αυτό. Κι εγώ. Μπράβο σου που φόρεσες το φόρεμα, επειδή δεν σε έχω δει με τα φορέματα και σου πάνε πολύ, πραγματικά. Τι, αυτή καλή είναι, θέλω η να πω για τα μαλλιά. Είσαι υπέροχη. Μου άρεσαν πολύ. Για τα make-up είναι μια χαρά, δεν θέλω κάτι παραπάνω. Είσαι πραγματικά είναι υπέροχη. Μαζί υπέροχη. Με τα σχόλια εξάφραζε και μια παιδικότητα και έναν ενθουσιασμό. Στο 22 έβαλα 5 επειδή ήταν εκτός θέματος, δεν πρόλαβε και το XSR και δεν μου άρεσε το σύνολο. Μπαίνω στο κλαμπ και τι να πω, τι να δω. Πάω στο μπαρ και τι να δω, τι να δω. Αυτό το κόκκινο το φορεμά. Αχθέ μου πάλι έχω φαγή. Bob Marley από το Μαρκόπουλο. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα λίγο σε παρακαλώ εδώ. Έχει πολύ εντυπωσιακό αυτό, φεύγει μετά από 10 λεπτά. Γύρνα. Ναι. Ναι, λέει, η εντολή δεν δόθηκε. Γύρνα λίγο. Γύρνα. Πού. Να σε ρωτήσω λίγο. Δεν ξέρω. Ναι, αυτή την περούκα τη βάλατε ανάποδα από πίσω. Και είναι σαν να κάποιος έχει κάνει μικρό εμετό για να είσαι σαν την αίδουσα. Γιατί είναι ανάποδα. Όχι, ανάποδα μου την έβαλε. Ναι, ωραίο. Ναι. Δεν το ξέρω. Μπράβο, Κωνσταντίνε, έτσι συντονισμένη. Ναι. Ηχητική εγκατάσταση, εγώ μισή. Ναι, την έβαλε ανάποδα και δεν πήρε πρέφα. Πρέφα, να σου πει. Μετά από αυτό, τι θα κάνουμε, να μείνει. Τι να κάνουμε. Α, δεν σε θέλει. Α, γιατί ρε, Αγγελική. Γιατί νομίζω ότι είστε φίλες. Μου λέει να μην τη δω μπροστά μου, άμα βγω να τα πω αυτά που ακούω. Να το, να το, να το, να το, να το.
Ωραίο. Βλέπω ανεβάζετε και story και κάνετε και tag τον άνθρωπο. Από το πουθενά. Έκανε ριστόρι. Τι θα κάνει από το να στείλει την αστυνομία. Έκανε. Αφήστε το και λίγο. Από το τι ξημέρωσε από το πουθενά. Πρέπει κανονικά να τη βγάλει. Τι θέλει. Όλα λάθος. Δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα εδώ πέρα. Και τώρα θα προσθέσουμε την ντομάτα. Κον κασέ. Δεν θέλω να λυπηθείτε. Θα βάλετε. Είναι ένα φαγητό που θέλει το ψωμί. Θέλει να κάνετε παπάρα. Τι κάνει, παπάρα. Τι θέλει την παπάρα του. Τι θέλει, τι θέλει. Καλή είναι η παπάρα που και που. Μην μου το λένεστε. Εγώ τι κάνω τις παπάρες μου. Γενικότερα. Και έτσι μετανιώνω κιόλας. Να κάνεις και μια παπάρα που και που δεν γράφει ο κόσμος. Παραπάρα παπά. Ο Τσαλίκης! Ο Τσαλίκης! Ο Τσαλίκης! Μεγάλο κουπλέ, μεγάλο κουπλέ! Για ποια παπάρα μιλούσαν έτσι. Πάρα μου μιλες. Μπράβο της πάντως. Είναι μια λέξη την οποία δεν τη διαλέγεις. Σε διαλέγεις. Σε διαλέγεις. Είναι μια λέξη με τη διαλέξη, αλλά σε διαλέγει. Μπράβο, πολύ ωραίο. Σήμερα η ομάδα stand-up comedy from Patra του Πέτρου Μιλαρινού is on fire. Peace, bro. Τριαντάφυλλος. Πέφτει κι αυτός. Με φόβο πια. Σας αργός. Ανοίγει την πουκαπόρτα ο Δημήτρης. Δύσκολο. Σαλακούδι. Καλά. Προσπαθούν εκεί οι μπλε φωνάζοντας να αποσυντονίσουν την Καρολίνα. Να, να, αυτό με εκνεύριζε, Στέλιο. Του παπά. Βλέπει τώρα από την μπλε ομάδα. Πρώτο τον τέμια τον κόρο. Πάλι αρχίζει εκεί ο Αλέξης. Προσπαθεί με τις φωνές του. Έτσι, ο κόρο συνεχίζει. Ενώ σπάει τις πόρτες ο Πάνος ο Καλίδης. Σπάει τα ρολόγια σε χρόνους ο Τριαντάφυλλος. Γυρίζει ο Τριαντάφυλλος και παίρνει τον πόντο 8-5. Είμαι σε κατάσταση εκτά του ανάγκη. Έτσι είναι. Έτσι είναι παιχτάρα. Έτσι μόνο παιχτάρα. Μετά από 8 συνεχόμενες ήττες φέρουν το αποτέλεσμα που περίμεναν. Έτσι είναι. Ναι, ναι. Έφαγα τη γη μας σαν να ζητάω.